Όπως ήδη έχει υποθεί και από προηγούμενους ομιλητές, στη Θεσσαλία, σε αυτόν τον ευλογημένο τόπο, ακόμα μετράμε τις πληγές μας. Ακόμα μετράμε την κρατική αδιαφορία που ρέει άφθονη σαν το νερό που την έπνιξε τον περασμένο Σεπτέμβρη. Είμαστε τώρα 8 μήνες μετά, μακριά από εκείνες τις ημέρες και από τότε, εκτός από υποσχέσεις και μεγάλα σχέδια, καμία ουσιαστική αποκατάσταση δεν έχει υπάρξει. Κανένα έργο, καμιά συγκεκριμένη εξαγγελία, χρονοδιάγραμμα, καμιά ουσιαστική ενίσχυση. Αυτό όμως δεν αποτελεί έκπληξη. Επειδή όλα αυτά τα ξανακούσαμε, τα έχουμε ξαναδεί δυστυχώς πολλές φορές στην περιοχή μας. Αυτό το επιλεκτικά ανίκανο κράτος που κάθε απλός άνθρωπος με αγωνία έψαχνε να το βρει εκείνες τις ημέρες του Σεπτέμβρη, τηλεφωνώντας σε υπηρεσίες να προστρέξει για στήριξη, συνδρομή, προστασία και δεν το έβρισκε, το είδε όμως από τις πρώτες στιγμές αποφασιστικό και αρματωμένο απέναντι σε κάθε διεκδίκηση, προβάλλοντας την καταστολή, τα ΜΑΤ, μοιράζοντας δακρυγόνα για συμπόνια στους πολίτες. Αυτό το κράτος που βάλτωσε για άλλη μια φορά στην προστασία και την αρρωγή στους πολίτες, την ώρα που τα σπίτια του λαού της Θεσσαλίας βυθίζονταν στη λάσπη, την ίδια ώρα έβγαιναν και στο σφυρί με 41 πληστηριασμούς να γίνονται εκείνες τις ημέρες. Τα ακαριαία αντανακλαστικά, τις ανησυχίες που επιδεικνύουν τόσο η κυβέρνηση, όσο η περιφέρεια, όσο και ο Δήμος εδώ Λαρισαίων, για τη γιγάντωση της εμπλοκής στους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μήνες τώρα ψάχνουμε να τα βρούμε στον πλημμυρισμένο τόπο μας. Γι' αυτό στη Λάρισα και στη Θεσσαλία μπορεί πια να, όπως καμαρώνουν όλοι αυτοί, να εδρεύουν παγκόσμια στρατηγία των υπεριαλιστών όπως είναι το Ευρωστρατηγείο, όμως θα δυσκολευτεί πολύ κανείς να βρει υποδομές για τις δικές μας ανάγκες, όπως ένα τμήμα ή μια μόνιμη υπηρεσία της περίφημης ΔΑΕΦ, παρότι είναι η περιοχή μας μια περιοχή με ιδιαίτερα επιβαρημένο πρόσφατο ιστορικό φυσικών καταστροφών. Μήνες τώρα γυρεύουμε από αυτό το κατά τα άλλα πολυμήχανο, επιτελικό και δεν συμμαζεύεται κράτος απαντήσεις, ζητώντας να δούμε έναν εκπρόσωπό του. Κλιμάκια άλλωστε υπουργών περιδιαβαίνουν στον τόπο μας, στη Θεσσαλία, για να ανταμώσουν όμως εκπροσώπους επιχειρηματικών ομίλων, να αφουγκραστούν τις ανησυχίες τους. Αλλά ούτε ένας απλός υπάλληλος δεν βρέθηκε, ένας υπάλληλος υπουργείου, να συναντηθεί μαζί μας. Όλα αυτά φανερώνουν πως πίσω δήθεν από τα μεγάλα και ρηξικέλευθα σχέδια τις ανύπαρκτες προθέσεις τους να δώσουν ουσιαστικές λύσεις στα προβλήματά μας. Επειδή όμως, όπως είπα, δεν ανακαλύψαμε την Αμερική κάνοντας αυτές τις διαπιστώσεις, από την πρώτη στιγμή μπήκαμε μπροστά για να οργανωθεί ο αγώνας του λαού της περιοχής μας για την επιβίωση. Δεν εφυσικάσαμε, δεν σαστήσαμε μετρώντας απλά το μέγεθος της πλημμύρας. Δεν περιμέναμε, όπως μας έλεγαν, να πέσουν τα νερά, να δούμε πρώτα ή, όπως κάποιοι άλλοι, να αναμετρηθούμε μετά. Γι' αυτό, χωρίς δισταγμούς, από την πρώτη ώρα οργανώσαμε μια πρωτόγνωρη προσπάθεια. Τόσο το εργατικό κέντρο, όσο σωματεία, φορείς, απλοί άνθρωποι μπήκαμε μπροστά για να σωθεί ο τόπος. Με τα φτιάρια στο φυτώριο, μερόνυχτα να γεμίζουμε σακιά με άμμο, να τα μοιράζουμε στα σπίτια, να χτίζουμε φράγματα άγρυπνη στα αναχώματα του ποινιού που διασχίζει τις συνοικίες της πόλης μας. Συνδικαλιστές και μέλη των σωματείων με αντλία στα χέρια από σπίτι στο σπίτι και από υπόγειο σε υπόγειο να βγάζουν τα νερά, δίνοντας τη μάχη στο πλευρό του λαού μας που προσπαθούσε να σταθεί όρθιος μέσα στα πλημμυρισμένα σοκάκια, να μοιράσουμε λίγη βοήθεια, προσφέροντας ανακούφιση, απλώνοντας το χέρι σε κάθε οικογένεια που το χρειαζόταν. Στηρίζοντας πάνω απ' όλα τις πρωτοβουλίες των κατοίκων των πλημμυρισμένων περιοχών, που και αυτοί πήραν την κατάσταση στα χέρια τους για να επιζήσουν. Συνοικία με τη συνοικία, ο λαός της πόλης μας οργανώθηκε. Μια μεγάλη μάχη λοιπόν για μήνες τώρα. Από το να βγάλει τα σπίτια του από το βούρκο, την οργάνωση της αλληλεγγύης αλλά και τη διεκδίκηση για την αποκατάσταση και την προστασία της ζωής του. Από κοινού και με άλλα εργατικά κέντρα της περιοχής μας, σωματεία και συνολικά πάνω από 100 φορείς της περιοχής μας, οργανώνοντας αυτό το μεγάλο πανθεσσαλικό συλλαλητήριο στις 16 του περασμένου Δεκέμβρη, αλλά και άλλες πρωτοβουλίες.
Και αυτές τις ημέρες, όπως υπόθηκε επίσης, πάνε και έρχονται με το τσουβάλι τα διάφορα σχέδια για την επόμενη μέρα της Θεσσαλίας. Με αυτή την πείρα όμως στο μυαλό μας καταλαβαίνουμε πολύ καλά πως λύσεις στα προβλήματά μας δεν είναι αυτά τα σχέδια, δεν είναι τα σχέδιά τους. Και ο καθένας χρειάζεται σήμερα να βγάλει και τα συμπεράσματά του. Και η ουσία είναι πως με κάθε τρόπο, κάθε ευκαιρία πρέπει να πούμε χωρίς δεύτερη σκέψη. Καμία ανοχή απέναντι στην πολιτική αυτών των εγκληματικών κριτηρίων που γεννά τέμπη και αφήνει τη ζωή μας στο έλεος της τύχης. Αλλά και απέναντι σε όσους την υπερασπίζονται, που ανακατεύοντας κουτάλες σε συσίτια αλληλεγγύης προσπαθούν να βγουν από το κάδρο της ευθύνης. Καμιά προσδοκία λοιπόν από τέτοιου είδους σχέδια και στόχους. Καμιά αναμονή. Η πείρα αυτή λοιπόν δείχνει ότι ακόμα και όποιες δεσμεύσεις έχουμε πάρει, τις πήραμε με τις μαζικές κινητοποιήσεις, τις διεκδικήσεις, τις πιέσεις που ασκούμε στο δρόμο. Το δρόμο που έδειξε ξανά αυτή η μεγαλειώδης απεργιακή κινητοποίηση 28 του Φλεβάρη, τα μπλόκα του αγώνα και το κάθε αγώνα του λαού μας. Αυτός είναι ο δρόμος, η απάντηση και η επιλογή στην ανησυχία, το τι χρειάζεται σήμερα να γίνει. Και αυτό λοιπόν θα συνεχίσουμε να κάνουμε, οργανώνοντας ξανά την επιτυχία της επόμενης μεγάλης απεργιακής κινητοποίησης 17 του Απρίλη. Ευχαριστώ.